Παγκόσμια μέρα κατά της διαφθοράς χθες. Μαντέψτε. Νούμερο 1 σε όλη την Ευρώπη. Και δεν χρειάζεται ούτε εμείς ούτε να λαδώσουμε γι' αυτό. Την αξία μας. Ειδήσεις, ωραία πράγματα. Πανικοβλήθηκα μια στιγμή, δεν ήξερα. Είπε τα τελευταία Χριστούγεννα, το τελευταίο δώρο Χριστουγέννων. Αλλά εντάξει. Εν τω μεταξύ, ο Σαμαράς λέει προσπαθεί να αλλάξει το κλίμα στη Βαυαρία. Εδώ έχουμε ξεμείνει από λεφτά, πετρέλαιο δεν έχουμε. Το κλίμα στη Βαυαρία πάει να αλλάξει. Και ωραία τα είπε. Τα είπε ωραία ο Ρουπακιώτης, τα είπαν ωραία οι δικαστές. Δικαιοσύνη δεν έχουμε. Κοινωνία. Δεν ζητάει τους δικαστές να επανέλθουν. Ζητάει δικαιοσύνη. Αυτό θέλουμε. Στουρνάρας έκανε δήλωση. Δεν μπορώ να ζήσω με 500 ευρώ. Θες βοήθεια να τα ξοδέψεις, τι νοείς. Και εμείς όλοι οι υπόλοιποι δεν μπορούμε με 500. Και εκεί σκάει. Όχι φέτρια. Η φέτρια ανακρίτρια. Ούτε φέτρια, ούτε φετέσσερα, ούτε φεπέντε. Ούτε ρέτρια. Η εφέτης. Δεν κάνω τον Παπινιώτη, αλλά στραμπουλήθηκε ταυτή μου. Αποκαλύφθηκε η απόδραση, λέει, μετά από 15 ημέρες. Πέσει να ήταν και του Παλαιοκώστα. Και να νομίζουν ότι είναι 15 ημερών. Έξω η εποχική λαθρομετανάστες από τη χώρα. Πέσει να είναι και σύνθημα της Χρυσής Αυγής για τον Άι Βασίλειο. Στροφή στις ξυλόσωπες και τα κούτσουρα κάνει ο κόσμος. Έλεγα κι εγώ πώς αυξήθηκε το ποσοστό της Χρυσής Αυγής. Η φωτό της ημέρας. Έξω η εποχική λαθρομετανάστες από τη χώρα. Και πλακώθηκα με το Βελόπουλο. Στο Twitter με το Βελόπουλο. Κάτι έργα του Σοβιετικού κοσμοναύτες είχαν πάρει μαζί του τίμιο ξύλο. Και αυτό και δεν θέλω κοροϊδίες, λέει. Κοροϊδίες. Έχει μαζευτεί τόσο τίμιο. Αυτό είναι τίμιο δάσος. Πόσο πια. Κάποια στιγμή θα βρείτε στο τίμιο ξύλο made in China. Στο λέω. Πιστεύει σε μια συνέβρεση γυναίκα με κρίνο. Βγήκε από αυτό ο θεάνθρωπο. Πιστεύει σε ένα σταυρό που έχει γεμίσει με τίμιο ξύλο όλη την υδρόγειο. Και λέει σε μένα ότι κοροϊδεύω. Ο Τσάβες επανεμφανίστηκε ο καρκίνο. Λέει πάλι θα τον κάνω. Στείλτε τον Τσάβες στην Ικαρία. Δηλαδή, μόλις γεννήσει Κέιτ, θα έχουμε αυτό που λέμε Piece of Kate. Στην Αίγυπτο έχουμε σήματα Μόρση υποχώρησης. Και περάσαμε Σαββατοκύριακο που είχε ενημερώσει από την Παρασκευή το κορίτσι, δηλαδή την Αταλία Γερμανού, ότι δεν θα είναι μέσα στην καλή χαρά. Όλη η Ελλάδα δεν είναι μέσα στην καλή χαρά. Παίζει την Αταλία Γερμανού να ήταν η τελευταία Ελληνίδα που ήταν μέσα στην καλή χαρά. Δεν πειράζει. Κατά τα άλλα, είχαμε και dancing χθες. Η Βάνα δήλωσε ότι δεν με ξέρει. Έφυγε από το dancing. Κανένα άλλο από το dancing που να μην με ξέρει. Εγώ έκανα πολλή δουλειά στη ζωή μου για να με ξέρει αρκετός κόσμος και να μην με ξέρουν οι Βάνες από τα ντάνσι. Τα όχι στις Ελεονόρες, τις Τατιάνες, τους Μάκηδες και τους Θέμους πιάσαν τόπο. Κατά τα άλλα, η κάμερα απέφυγε να δείξει την πτώση της Βάνας. Είναι οδηγία αυτή, από τη FIFA, όπως τα γήπεδα που φεύγει να δείξει τη βία. Αλλά να τα λέμε κιόλα, εγώ θέλω να είμαι δίκαιος. Στο ντάνσινγκ η τούμπα είναι ατύχημα. Στην πολιτική είναι ο κυρίως διαγωνισμός. Αυτά για σήμερα. Διεκδικήστε τη ζωή σας και καλή τύχη.